είπαν και οι προηγούμενοι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές για την απαράδεκτη, κατά τη γνώμη μας, διαδικασία με τη βιομηχανία των τροπολογιών, την οποία στυλιτεύσαμε και στην αρχή της συνεδρίασης, κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τώρα το νομοσχέδιο το οποίο συζητούμε με τη συγκεκριμένη δωρεά και τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δημοσίου και των εκπροσώπων της κληροδότριας. Ως κόμμα, όπως εξάλλου τοποθετηθήκαμε και αναφερθήκαμε και στην Επιτροπή, δεν είμαστε αντίθετοι σε μέτρα τα οποία μπορεί να βελτιώνουν τις παροχές, τις συνθήκες περίθαλψης του λαού και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και αποκατάστασή του. Συστηματικά αναδεικνύουμε τις τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας ή υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό, στα νοσοκομεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα. Διεκδικούμε την επίλυσή τους με τις παρεμβάσεις μας, στις διαδικασίες της Βουλής και κυρίως με τη δράση μας στο πλαίσιο του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Όπως επισημάναμε και στην Επιτροπή, τέτοια μέτρα πρέπει να αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη του κράτους, να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό, να εξασφαλίζεται η στελέχωση με μόνιμο προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, να εξασφαλίζεται ο επαρκής και σύγχρονος ιατρομηχανολογικός εξοπλισμός. Και βεβαίως αυτά να αποτελούν μέρος του πανελλαδικά αναπτυγμένου δημόσιου συστήματος υγείας, προκειμένου να μπορούν να παρέχονται έγκαιρα, με ασφάλεια και απολύτως δωρεάν, όλες οι προληπτικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις σε όσους έχουν ανάγκη, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και κατά τη γνώμη μας, οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας, η ανάπτυξή τους και η απολύτως και καθολική αξιοποίησή τους από το λαό δεν μπορεί να εξαρτάται από τη φιλανθρωπία, τον εθελοντισμό και την ατομική διάθεση προσφοράς. Διότι αποτελεί λαϊκό δικαίωμα και κρατική ευθύνη που απορρέουν από το χαρακτήρα που πρέπει να έχουν αυτές οι υπηρεσίες και επιπλέον από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα είναι αυτοί που παράγουν τον πλούτο στη χώρα μας. Θεωρούμε ότι το κράτος πρέπει πλήρως να εξασφαλίζει αυτές τις δομές και τις υπηρεσίες και μόνο επικουρικά και συμπληρωματικά να αξιοποιούνται τυχόν προσφορές. Και απέναντι στο γνωστό επιχείρημα ότι το κράτος δεν έχει λεφτά, υπάρχει κρίση κτλ., η πραγματικότητα είναι ότι και στην περίοδο των αυξημένων ρυθμών ανάπτυξης το κράτος και το κεφάλαιο με όλες τις κυβερνήσεις του υποχρηματοδοτούσαν το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν ανέπτυσαν τις αναγκαίες υποδομές και παράλληλα παίρνανε μέτρα περικοπών των δημόσιων παροχών. Ενώ οι ασθενείς πλήρωναν πολλά περισσότερα και όλα αυτά σήμερα επιταχύνονται και πολλαπλασιάζονται, διότι η ανάπτυξη, ακριβώς η καπιταλιστική ανάπτυξη, με ατμομηχανή τους επιχειρηματικούς ομίλους, είναι σε πλήρη αντίθεση με τις λαϊκές κοινωνικές ανάγκες. Έτσι, το κράτος ποτέ δεν έχει λεφτά για τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, ούτε στη φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ούτε στη φάση της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, διότι αποτελεί πολιτική επιλογή η παντός είδους στήριξη των μεγαλοεπιχειρηματιών μέσω φοροαπαλλαγών, φοροελαφρύνσεων, δίνοντάς τους ζεστό χρήμα και άλλα πολλά για την εξασφάλιση της υψηλής κερδοφορίας τους. Αυτά λοιπόν που παράγουν οι εργαζόμενοι και πολύ περισσότερο αυτά που εμποδίζονται να παράξουν λόγω ακριβώς της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, φτάνουν και περισσεύουν για την ανάπτυξη ενός δημόσιου, σύγχρονου, καθολικού και δωρεάν συστήματος υγείας σε όλες τις βαθμίδες. Η κυβέρνηση, όπως εξάλλου και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αξιοποιούν αυτές τις συμφωνίες. Για παράδειγμα, αυτό που υπόθηκε και στην Επιτροπή και από αυτό το βήμα από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Για παράδειγμα, λοιπόν, η σύμβαση με το Ίδρυμα Ωνάρσης, οι δωρεές του Ιδρύματος Νιάρχου, που στόχο έχουν και με την παρούσα κυβέρνηση, όπως και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αυτού του τύπου οι προσφορές να επιδράσουν με πολλαπλούς στόχους, ιδεολογικά φυσικά στους εργαζόμενους, στο λαό μας, αφενός να καλλιεργηθεί στο έδαφος των σοβαρών προβλημάτων των λαϊκών οικογενειών το ανθρώπινο πρόσωπο του συστήματος, του καπιταλισμού, του βάρβαρου αυτού συστήματος της εκμετάλλευσης, έτσι ώστε να συμφιλειωθεί ο λαός, οι εργαζόμενοι, με την αντίληψη ότι όσο
περισσότερο καλά πάει η κερδοφορία των επιχειρηματιών, μπορεί να περισσέψει και κανένα ψίχουλο, κανένα ψίχουλο εν προκειμένου για παροχές σε ό,τι αφορά σε δημιουργία δομών υπηρεσιών υγείας ή και σε άλλους τομείς. Παράλληλα, να εθίζονται οι εργαζόμενοι με την αντίληψη για κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές όχι ως δικαίωμα, αλλά ως φιλανθρωπία. Γιατί την ίδια ώρα που εμφανίζονται οι μεγάλοι ευεργέτες υπέρ του λαού, όλοι αυτοί δηλαδή οι επιχειρηματικοί όμιλοι, και θεωρούν αιτία πολέμου ακόμα και τη διεκδίκηση μιας στοιχειώδους αύξησης, για παράδειγμα στο μισθό, διαμορφώνουν συνθήκες δουλειάς και ζωής με όρους περασμένων δεκαετιών. Έτσι διαθέτουν είτε οι ίδιοι είτε μέσω του κράτους ένα μέρος των κερδών από την δουλειά των εργαζομένων για να εξασφαλίζουν πολλαπλάσιο κέρδος, επιδιώκοντας παράλληλα την ενσωμάτωση και τη λεγόμενη κοινωνική ειρήνη. Ενώ οι κυβερνήσεις με τις πολιτικές τους υπέρ της πλουτοκρατίας συμβάλλουν ώστε το δικαίωμα των ασθενών σε απαραίτητες φυσικά και αναγκαίες δημόσιες μονάδες υγείας να παρουσιάζονται ως προσφορά από αυτούς που καταδικάζουν το λαό στην εξαθλίωση. Φυσικά, όπως δηλώσαμε και στην Επιτροπή, θα ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη σύμβαση, κύρωση της σύμβασης. Είμαστε θετικοί. Βεβαίως για τις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, όπως τοποθετήθηκαν και οι προηγούμενοι εισηγητές, θα έχουμε τη δυνατότητα δευτερολογίας για να τοποθετηθούμε, αφού ακούσουμε βεβαίως και τους υπουργούς που θα έρθουν να τις υποστηρίξουν. Ευχαριστώ.